Υπάρχουν δύο έκτακτα θέματα. Ουσιαστικά είναι για το ίδιο πράγμα. Το ένα είναι έκδοση ψηφίσματος κατά του νέου κανονισμού της Επιτροπής Εφοπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων. Το ένα δεύτερο έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνας και την αδειοδότηση του καζίνου στην περιοχή του Ελληνικού. Καλό το σώμα να συζητηθούν για αυτό τα φέρνουν έκτακτα. Ομόφωνα να συζητηθούν έτσι αυτά τα δύο θέματα. Αυτό θα αναφέρω ότι κατόπιν πρωτοβουλίας των δύο προεδρίων, του Προέδρου των Εργαζομένων του Καζίνου και του Προέδρου του Συνόλου των Εργαζομένων Καζίνων της Ελλάδος, του κυρίου Βασίλη Ραφουντάη και του Γιάννη του Λογοθέτη, μαζί με μένα κάναμε μια συγκέντρωση σε επίπεδο αρχηγών, να μην παρεξηγηθώ κιόλας γιατί δεν καλέσει κι άλλος. Καλέσαμε τους βουλευτές, καλέσαμε όλοι τους δημάρχους και τους αρχηγούς των παρατάξεων. Αυτή ήταν η συνεννόηση που είχαμε κάνει για να μπορέσουμε να δούμε τι μέλη γενέσαι για τα θέματα του καζίνου, της μεταφοράς δηλαδή της Πάρνηθας από πάνω κάτω στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, τα VAT στα μηχανάκια και το άνοιγμα του καζίνου στο Ελληνικό. Έγινε μια διαλογική συζήτηση εδώ πέρα, πήραμε ένα ψήφισμα, κάναμε ένα ψήφισμα μάλλον που είχαν φτιάξει οι Προέδροι και το φέρουμε εδώ πέρα για συζήτηση. Για συζήτηση και για να το ψήφισμα. Για ψήφιση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το κάνουν και τα άλλα Δημοτικά Συμβούλια του Νομού Κορυνθίας. Και θα τα κάνουν και τα άλλα Δημοτικά Συμβούλια. Ήδη μου ζήτησε για τα VAT ο Δήμαρχος Θέρμες επάνω. Περίμενα να το ψηφίσουμε και να του το στείλω πάνω. Απλώς το κοινό. Λογικά είναι πάνω στο δεύτερο. Το υπογράψανε αυτό το ψήφισμα, το υπογράψανε και οι δήμαρχοι, όχι οι βουλευτές, και οι δήμαρχοι και εμείς όλοι που είμαστε εδώ. Αυτό το φέραμε όπως είναι για να το περάσουμε όπως είναι. Και το φέραμε να περάσουμε εδώ. Και αν θέλουν οι αρχικοί να πούνε δύο πράγματα. Ναι, θα κοινοποιηθεί και που πρέπει να γίνει. Οι πρόεδροι, αν θέλουν να αναφέρουν να πούνε κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίως ομόφωνα πρέπει να κάνει, το οποίο εμείς θα το κοινοποιήσουμε στους άλλους Δήμους για να πάρουν την ίδια απόφαση, το αποφασιστικό. Το πήρανε, το ψήφισμά του, το πήρανε. Εμείς θα βγάλουμε ένα ομόφωνα να αποφασίσουμε. Τι αποφασίζουμε, 1, 2, 3. Αυτό ακριβώς όπως το γράφουμε εμείς, θα το στείλετε στους άλλους Δήμους, η γνώμη μου είναι αυτή, και θα πάρουν την ίδια απόφαση η ολομέλειά τους και θα γράψουν ακριβώς το ίδιο αποφασιστικό σαν και εμάς. Γιατί αν υπάρξει μια λέξη διαφοροποίηση, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Το ίδιο το σώμα θα το στείλετε και θα τους υπενθυμίσετε ότι πρέπει να κάνουν αυτό. Οι διάφοροι φύγανε από τους δικαίους τώρα. Εμάς η βούλησή μας, κύριε Παύλου, είναι στην απόφαση να γράφεται όπως είναι εδώ το ψηφίσμα που έχουν φέρει τώρα. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να το προσθέσουμε, έτσι και να το... Καλό να είναι ομόφωνο νομίζω, και να είναι ομόφωνο, δηλαδή έτσι θα την πάρουμε εμείς. Μπορούμε να προσθέσουμε, δηλαδή αυτό γίνεται, μπαίνει το ψήφισμα σαν βάση συζήτηση και μπορεί να προσθεθεί ή το είναι αυτό. Αυτό τώρα αν μπορεί να προσθεθεί κάτι και αν νομίζω πρέπει να προσθεθεί κάτι. Απευθύνουμε και στους δύο Δραμουντάνη και στον Δόλο. Και στον κύριο Λογοθέτη, ναι. Νομίζω ότι είναι μακροσκελέστα. Πρέπει σε συνεργασία με τη γραμματεία, με το γραμματέα, να το μαζέψετε. Το αποφασιστικό δηλαδή του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι τρισελίδα, δεν γίνεται. Δεν το διαβάσει κανείς. Θέλει μια συμπίκνωση, τουλάχιστον μισή σελίδα, αν μπορεί και λιγότερο, που θα περιέχει όλα αυτά τα οποία λέτε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά όχι όλο αυτό το κείμενο. Αυτή είναι η δουλειά. Θα μεγάλες ερμηνείες μέσα για. Πάρετε το λόγο να πείτε δύο κουβέντες κι εσείς. Έλα, Βασίλη. Γιάννη, και εσύ αν θέλεις. Κύριε Δραμουντάρη, ναι. Θα με καλύψει. Λοιπόν, κοιτάξτε και εδώ. Είναι δύο ψήφισμα. Ναι, δύο ψήφισμα. Και δυστυχώς, το πρώτο ψήφισμα που είναι για την εγκατάσταση της Πάρνηθας είναι πιο πολύ επίκαιρο, παρότι το Ελληνικό είναι δεδομένα του ΜΑΤΙ. Χθες είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών και δυστυχώς, κύριε Πάφλε, μας είπανε ότι υπάρχει στα δακτατικά. Ότι αυτό χθες.
είναι γνώριμοι, είμαστε σε επαγγελματίε και ετοιμαζόμαστε για σαβετήρια. Το αγαπάμε σε όλους τους Δήμους σε ένα Δήμο, ειδικά το ψήφισμα για την κατάσταση της Πάνθας πρέπει να είναι πιο μπροστά από το... από ό,τι είναι το διάλογο. Δεν διαφωνώ να είναι ένα μικρό κείμενο. Δεν χρειάζεται να τα κάνουν το μακροσκελές. Βγάζει ένα μικρό ψήφισμα, καθπάγει ως άλλος δημιουργικό. Για να είναι και πιο εύκολο. Στην ουσία το διαδάστα είναι ότι κατεβαίνει η μετεκατάσταση της Πάνθας σε οποιοδήποτε σημείο στην Αθήνα, το καζίνο Λουδρακίου θα πέσει ο κύκλος εργασιών του πάνω από 60%. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι αν το καζίνο κατέβει κάτω και επειδή ο χώρος ανέβηκε από το 1933 επειδή δεν έχει ο πλήσμος και ξαναγυρίσει στο 20% χώρος θα σωθεί αυτή η κατάσταση. Αν η Πάνθα κατέβει κάτω, εκεί το κάνουμε 5 εκατομμύρια 5,5, εγώ λέω 6. Σε πολύ καλές μέρες. Θα κάνουμε 3. Από τα 6 παίρνουμε 3 νησινείς και 2,5 στο κράτος και ίσα που βγαίνουμε με 3 εδώ πέρα. Αν θα γίνουμε 3, θα παίρνουμε ένα το κράτος. Θα παίρνουμε το κράτος το. Το ένα θα παίρνουμε 2, ένα είναι 600 μέτρα. Το μαγαζί εδώ έχει κλείσει. Εφόσον υπάρχουν τα κατάσταση κάτω και μηδέν φόρο να βάλει εδώ πέρα, το μαγαζί είναι κλειστό. Δεν αντέχει. Και μηδέν φόρο να βάλει, δεν βγαίνει εδώ, δεν βγαίνει. Εξωτερικά είμαστε πολύ διοίκηση. Θα κινηθούμε ήδη από αύριο. Θα απευθυνθούμε και σε όλους τους πολιτικούς εδώ πέρα, στους δημάρχους και να κάνουμε και στους πολιτικούς ενημέρωση. Να είμαστε σε φυλακή, μην πάνε πάλι με κάποια δρομολογία σε κάποιο άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ήταν πολλά, να περάσει μια δρομολογία για μετεκατάσταση της υπάρχειας. Την προηγούμενη φορά λίγο ακτιβήσαμε. Ο μόνος τρόπος είναι να το προλάβουμε, είμαστε εμείς εδώ, η τοπική κοινωνία, η Δήμη και η εργαζόμενη. Να πω κάτι για αυτό που είπατε κύριε Παύλου για το μακρύ και τα λοιπά. Ευχαριστούμε κύριε Ταμουγκάλη. Αυτό που είπατε ότι είναι μεγάλο και τα λοιπά. Όσο αφορά για το καζίνο της Πάνθας εδώ πέρα και την αδιαβίωση της περιοχής, έχει κάποιο, ουσιαστικά αυτό είναι μια σελίδα είναι, γιατί ζητάμε κάποια πράγματα, να μην προχωρήσει η μεταφορά του καζίνου της Πάνθας, να μην αδειοτεθεί το νέο καζίνο, τέλος πάντων να τα διαβάσουμε αυτά. Αυτός που θα το διαβάσω, πρόεδρε. Μισό λεπτό. Είναι ένα λεπτό θα κάνει, να καταλάβει τα δύο. Μα ένα λεπτό είναι, μια σελίδα είναι αυτό λέει ο κύριε Παύλου και εδώ που είναι μεγάλο το άλλο, λέω, θα βάλουμε αυτό που ζητάμε στο ψήφισμα. Αυτά τα 5 πράγματα, δεν χρειάζεται να βάλουμε όλα τα άλλα. Τα πρώτα, αυτό είναι. Δύο πράγματα. Δεν είναι αλλάζει κάτι. Πρόεδρε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, θα σου πω γιατί. Γιατί κύριε Παύλου, μέσα λέει, κάνουμε και κάποιες προτάσεις, τις οποίες τις είπαμε και χθες στο Υπουργείο και επειδή ήμασταν με 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα δεσμευτήκαν σε 5 μέρες να μας απαντήσουν. Λέμε, παραδείγματος χάρη, το είχαμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, να γίνει μια επιτροπή με βουλευτές αξιωματούχους του Υπουργείου. Ναι, αλλά κύριε Λογοθέτη, για να πείτε σε ένα μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεσαι, γι' αυτό λέω. Άμα θέλετε να πείτε 2 λεπτά, κάτι. Για μία. Αν είπα απαντήσω. Θα το διαβάσω. Απλώς είπα για τη διαδικασία τι θα το διαβάσω. Ναι, επειδή έχει περάσει και μία νομική επεξεργασία από το κείμενο, το φτιάξαμε εμείς. Επειδή έχει και κάποιες ερμηνείες μέσα και κάποιες προτάσεις, εγώ να συμφωνήσω και με αυτό που λέει ο κ. Παύλου, μπορεί το κάθε δημοτικό συμβούλιο να πάρει 5 γραμμές. Αλλά οι 5 γραμμές να επισυναθούν και το κείμενο από πίσω. Γιατί τώρα... Να πω κάτι. Για τη διευκόλυνση, γιατί δεν νομίζω, έχετε δίκιο, δεν νομίζω ότι σελίδα. Στην απόφαση, για ξέρουμε πώς γράφονται. Θα πάει αυτό εδώ που ζητάμε. Σωστό. Από εκεί πέρα όλο αυτό πάει μαζί με το σώμα της απόφασης. Συνημένο. Συνημένο, ναι. Λοιπόν, για να, αυτό λέω, να το διαβάσουμε, άμα είναι αυτά τα δύο... Έτσι. Όχι, δεν τα βάλουμε όλα μαζί. Βάλουμε τώρα μόνο γιατί πάρει τα γέλη. Και τα δύο με τα πρώτα. Το πρώτο είναι αυτό. Τελικά φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση θα πάει να καζινοποιήσει όλη την Ελλάδα και το λέω για άλλη μια φορά. Ειδικά τα VLTs είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Τα VLTs θα καταστρέψουν όλη την κοινωνία και θα καταστρέψουν τη νεολαία.
Διότι θα είναι ελεύθερα να μπαίνει οποιοδήποτε, διότι δεν υπάρχει έλεγχος. Ποιος θα μπει, όπως δεν υπάρχει έλεγχος στην καφετέρια, να μπει ένας πιτσιρικάς που είναι κάτω από 18 χρονών, γιατί έτσι είναι οι άδειες στην δίσκο, στις καφετέρειες, και πάνε να διαλύσουν όλη την κοινωνία. Ο κάθε ένας πιτσιρικάς θα παίρνει από το σπίτι του 5 και 10 ευρώ για να πάει να πίνει ένα καφέ και θα πάει στα VATs μέσα, που πρόκειται, δυστυχώς η κυβέρνηση πάει και διαλύει και αυτό που είχαν κάνει προηγουμένως, τουλάχιστον η απόσταση των καταστημάτων, να έχει απόσταση 300 μέτρα το ένα από το άλλο, να δουλεύουν κάποια ωράρια. Αυτοί ισοπεδώνουν το ωράριο επί 24ωρου βάσεως, ισοπεδώνουν το τζόγο, διότι έλεγε ότι το κάθε αφημί θα πέσει μέχρι 80 ευρώ, και ισοπεδώνουν και τα μαγαζά, διότι το ένα πάει και το κολλάει στο άλλο, και θα δούμε οικοδομικά τετράγωνα, μικρά καζίνο σε όλες τις πόλεις Ελλάδος. Και αυτή η κυβέρνηση θα πάει να το διαλύσει όλο το σύστημα που έχει μείνει. Είμαι καταδικαστικός, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα και δυστυχώς πάνε να καταστρέψουν όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα θα καταστραφεί σε αυτό. Όλη η Ελλάδα θα παίρνει ο πιτσιρικάς 5 ευρώ από το σπίτι του 10 και θα πάει να το ζωγάρει για να τα κάνει 150, 100, 200. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάντια. Αυτή είναι η κατάντια. Αν το περάσουν αυτό, είναι καταδικαστική για το μέλλον αυτού του τόπου που λέγεται Ελλάδα. Θα διαβάσουμε ο κύριος Γραμματέας το ψήφισμα για το... Ότι αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Σωματείου, χτες στο Υπουργείο, ότι τους είπε το Υπουργείο ότι θα κατέβει πάγνηθα, ενώ οι βουλευτές εδώ έλεγαν ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά. Εγώ περιμένω με αγωνία, όπως και όλοι μας, να δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές του νομού. Γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο να λέει θα κατέβει κάτω η πάγνηθα, πάει να πει ότι είναι αποφασισμένο. Άρα τι κάνουμε εδώ. Όπως με τη διόρυγα. Πάει να πει ότι είναι αποφασισμένο. Άρα τι κάνουμε εδώ. Τότε οι βουλευτές τι κάνανε. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε. Εμείς θα κάνουμε. Να πω και κάτι. Δυστυχώς τα συμφέροντα δεν έχουν βουλευτές και δεν έχουν χρώματα. Δεν νομίζω ότι θα έχει ανάγκη των τεσσάρων, εγώ λέω των τεσσάρων βουλευτών του νομού Κορινθίας, εάν η κυβέρνηση θέλει να καζινοποιήσει όλη την κοινωνία μας. Δεν την έχουν ανάγκη. Θα την έχουν και από το ένα κόμμα, και από το άλλο κόμμα, και από το άλλο κόμμα. Γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα. Και δεν θα τις έχουν ανάγκη και τις έσεις ψήφους. Εγώ προς Θεού δεν θέλω να απαλλάξω κανέναν βουλευτή για αυτά που λέω, αλλά θεωρώ ότι τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα που δεν παίζεται στους τέσσερις βουλευτές του νομού. Εγώ το λέω έτσι κοντά. Γιατί δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από την εμπειρία που έχουμε φτιάξει, που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, βλέπουμε πως είναι τα τεράστια συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Και αυτή είναι η αλήθεια αυτής. Θα διαβάσουμε για τα βίντεο το πρώτο. Υποτιμήσαμε και το ελληνικό. Μόνο κύριε Δήμαρχε, ότι δεν υπάρχουν λεφτά πλέον να παίξουμε. Εντάξει. Κύριε Γεωργίου, θα σας πω, δυστυχώς το όνειρο του καθενός να παίξει 3 ευρώ και τα 3 να τα κάνει 23 και 53, δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και όλα συνεχίζουν και τα προπατζίδικα και όλα και συνεχίζονται και επιβιώνουν και κανένα δεν έχει κλείσει. Εγώ δεν έχω δει προπατζίδικο να κλείσει. Άρα επιβιώνει ο καθένας μας, βλέπεις 6 εκατομμύρια τζόκερ και όλοι πάμε και ρίχνουμε 3 ευρώ. Γιατί μπορεί να είμαστε ένας από αυτούς που θα κερδίσει. Γιατί έτσι είναι το μυαλό του Έλληνα, ειδικά. Γιατί ο Έλληνας τελικά είναι τζογαδόρος λαός, φάει και αυτό. Η ελπίδα του αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει γίνει με τα οικονομικά, δυστυχώς τα 3 ευρώ θα πάω να τα παίξω στο μηχανάκι, στο τζόκερ, στο αυτό και δεν θα πάω να πιω ένα καφέ, να πάω να πιω ένα κρασί ή να φάω σε μια ταβέρνα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό με την εμπειρία μας το λέμε και το βλέπουμε. Θα καζινοποιήσει αυτή η κυβέρνηση όλη την Ελλάδα, αν τα ανοίξει. Ο Δήμαρχος Θέρμης, να σας πω, που είναι το καζίνο το άλλο της Θεσσαλονίκης επάνω, αλλά η απόσταση της πλατείας από το καζίνο είναι πλέον των 5 χιλιόμετρων που λέει, 5 ή 6. 7 ήταν, ορίσανε. 7 ορίσανε, τέλος πάντων. Όχι, είναι μακρύτερα. Ορίσανε παλιά, τώρα το προχωρήσανε. Α, ναι, παλιά. Που το ορίσανε παλιά και το έχουν καταργήσει κι αυτό. Πήγανε στην κεντρική πλατεία ένα που είχε ο Δήμαρχος, που είχε καπί, ένα τεράστιο κτίριο, 1000 τετραγωνικά, το νοικιάσαν από πέρσι
με 5 φορές επάνω το ενίκιο που έγινε ο δήμαρχος και το κρατάνε για να ανοίξουνε VLTs. Και μου λέει πληρώνουν από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο πληρώνουνε, μου λέει, και περιμένουνε την αδειοδότηση. Για να δείτε τι γίνεται. Και τι θα είναι σε Γιώνης, Πέτρου, Γεωργίου, Πέρας, Παύλου, ξέρω εγώ. Θα ανοίξει ο καθένας το μαγαζάκι του και θα επικοινωνούν με τις πόρτες. Οπότε θα μπαίνει σε ένα πολύ ωραίο, μεγάλο, ωραίο καζίνο πλέον. Που θα έχει μόνο τα φουτάκια. Και θα δείτε τι έχει να γίνει εκεί και με την ίδια την νεολαία. Μία μικρογραφία, κύριε Συνάδελφε. Εδώ έχει το προποτζίδικο που άνοιξε στην Λεωφόρο. Αυτό του. Να σου πω κάτι. Να διαβάσουμε το ψήφισμα, εντάξει, μην προχωράμε. Έχει τώρα περισσότερο κόσμο από ότι έχουν τα δύο καφενεία που είναι εκεί πέρα. Εντάξει. Μέσα στο προποντήριο. Λοιπόν, μέσα στο προποντήριο. Λοιπόν, τι ζητάμε. Ο Ψόκος και η γυναίκα δεν θα πεθάνει ποτέ, φίλε. Κύριε Γεωργίου. Όποιος επενδύει στη γυναίκα και στον Ψόκο δεν θα. Κύριε Γεωργίου, σε ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο ψήφισμα, λίγο ησυχία παρακαλώ. Πρώτο ψήφισμα αφορά τα VLTs. Ναι, διάβασα. Λοιπόν, ζητάμε την άμεση απόσυρση του κανονισμού και την έναρξη διαλόγου με πρωτοβουλία της ΕΠ μεταξύ όλων εμπλεκομένων στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα με σκοπό τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ισόρροπης ανάπτυξης τυχερών παιχνιδιών ανά την ελληνική επικράτεια με έμφαση πρώτον την προστασία του κοινωνικού συνόλου, δεύτερον τη διασφάλιση των υφιστάμενων εργαζομένων και τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων ποιοτικών και πιστοποιημένων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Τρίτον, την κατάρτιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, θέτοντας κανόνες και περιορισμούς με βάση τη διαθεσιμότητα και την ευκολία της πρόσβασης. Τέταρτον, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Πέμπτον, την άμεση αντιμετώπιση των αθέμητων και μη ανταγωνίσιμων πρακτικών των διασυνοριακών καζίνων. Έκτον, τη φορολογική αντιμετώπιση όλων των επίγειων και επιγραμμικών εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιχνίων με βάση την κατηγοριοποίηση τους σε επιχειρήσεις αμυγός ηλεκτρονικού στιγματισμού, σε επιχειρήσεις που ενισχύουν το παραγόμενο τουριστικό προϊόν και σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας και μη. Και έβδομον, στην κατάρτιση του νέου κανονισμού διεξαγωγής τυχερών παιχνίων για όλες τις επίγειες και επιγραμμικές εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας τυχερών παιχνίων, οι φορείς και οι πρόσωποι του νομού Κορινθίας. Αυτό είναι για τα VLTs. Αυτά για τα VLTs. Κάποια παρατήρηση, παράσουμε η ψηφοφορία. Δεν είναι ζήτημα ψηφοφορίας, θέλω να πω κάτι. Εγώ είμαι κατά του οποιοδήποτε τζόγου. Δεν με κάνει τίρ. Δηλαδή τι λέει. Όπου έχουμε ανταγωνισμό και τέτοιο. Δεν είμαι κατά του τζόγου. Ωραία, το ψηφίζετε αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο το ψηφίζετε αυτό. Όχι. Αυτό λέω. Κάτσε, πρέπει να είναι ομόφωνα. Κατά. Είναι κατά. Πρόεδρε. Αυτή η αποφάση κατά είναι ομόφωνα. Μισό λεπτό. Αν δεν το ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τοποθετηθώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που πιέζει μέσω των ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων της να μπουν 36.000 μηχανήματα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μην μπουνε. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τι σκέφτονται, ότι θα αρπάξουν χρήματα, θα οικονομήσουν παίρνοντας από κάπου αλλού, όπως είπατε, τα καφενεία, το ένα, την ταβέρνα, το άλλο. Λοιπόν, εγώ είμαι κατά του τζόγου γενικά. Είμαι αυτό λοιπόν λέει, κατά του τζόγου. Τα βίαιτη αυτά που λέει είναι κατά. Να μην ανοίξει. Να μην ανοίξει, αυτό είναι. Αυτό λέμε, πρόεδρε. Κύριε Σωμακόβερ, εμείς θέλουμε να προσπαθούμε να έχουμε ένα ψήφισμα ομόφωνα. Εσείς μπορείτε να το διαπιστώσετε, να το διατυπώσετε κάπου διαφορετικά. Καλό είναι όμως αυτό το ψήφισμα που θα πάρουμε και το άλλο, καλό είναι στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να φαίνεται ομόφωνο. Για τους εργαζόμενους δεν το κάνουμε για μας. Οι εργαζόμενοι μας όμως. Για μας, για τους εργαζόμενους, για όλους. Έτσι, και είναι, είναι κατά αυτό που λέτε, κατά του τζόγου γενικότερα. Και αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Το Τζόκερ και τον Λότο να κλείσει. Το Τζόκερ δεν έχει έρθει το θέμα για τον Τζόκερ. Τώρα λέμε για αυτό. Καταλάβετε τι εννοώ. Ναι, καταλάβα. Αλλά το θέμα για αυτό το συγκεκριμένο μιλάμε τώρα. Σε καλό είναι να είναι ομόφωνοι. Αυτή είναι η άποψή μας. Έτσι νομίζω. Έτσι θεωρούμε στηρίζουμε για καλύτερα τον εργαζομένο. Τοποθετούμε όπως τοποθετούμε και το λέω. Το ψηφίσαμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, γράφτε στην απόφαση. Αφήστε και και το άλλο, μεταφορά του καζίνου της Πάνουθας και την αδειοδότηση καζίνου στην περιοχή του Ελληνικού.
Από εδώ που λέει. Για το λόγο αυτό απαιτούμε πρώτον να μην προχωρήσει η μεταφορά του καζίνο Πάρνιθας, δεύτερον να μην αδειοδοτηθεί νέο καζίνο στην περιοχή του Ελληνικού, τρίτον να αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες και να συσταθεί διακομματική επιτροπή για την αναρρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνίων και να ξεκινήσουν πραγματικές διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό τη χάραξη μιας ελληνικής στρατηγικής ισόρροπης ανάπτυξης τυχερών παιχνιδιών. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να δίνει έμφαση στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων εξειδικευμένων ποιοτικών και πιστοποιημένων θέσεων, στην κατάρτιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων με κανόνες και περιορισμούς με βάση τη διαθεσιμότητα και την ευκολία της πρόσβασης, στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, στην άμεση αντιμετώπιση των αθέμητων και μη ανταγωνίσιμων πρακτικών των διασυνοριακών καζίνων, στην ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των επίγειων και επιγραμμικών εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιχνίων με βάση την κατηγοριοποίησή τους σε επιχειρήσεις αμυγός ηλεκτρονικού στοιχηματισμού, σε επιχειρήσεις που ενισχύουν το παραγόμενο τουριστικό προϊόν και σε επιχειρήσεις έντασης, εργασίας και μη. Και στην κατάρτιση νέου κανονισμού διεξαγωγής τυχερών παιχνίων για όλες τις επίγειες και επιγραμμικές εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας τυχερών παιχνίων, οι φορείς και οι εκπρόσωποι του νομού Κορινθίας. Να κύριε Αβουλίου, ερώτηση. Να επιτρέψετε. Αν μπορούσα να κάνω ερώτηση. Όχι, έτσι. Ναι, να πω πριν από φέτα. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι το ψήφισμα αυτό είναι πολύ ελαστικό. Πρέπει να μπει να είναι πολύ πιο σκληρό και ένα ψήφισμα πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομο, περιεκτικό, με τις προτάσεις οι οποίες δεν έχουν θέση μέσα στο συγκεκριμένο ψήφισμα. Δηλαδή, καταγγέλουμε, βαράμε αν θέλετε, την προσπάθεια, τις προσπάθειες αυτές τις οποίες, μάλλον τις ενέργειες αυτές τις οποίες κάποιοι θέλουν να κάνουν. Από εκεί πέρα οι προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια εμφανίζονται, ας είναι ένα κείμενο συνημμένο, αλλά το ψήφισμα πρέπει να πάει πολύ αυστηρό. Εγώ δηλαδή που το άκουσα τώρα, δεν ξέρω, ήταν ψήφισμα από τους εργαζομένους κιόλας. Ήτανε, δηλαδή έτσι που το άκουσα, ξέρετε, θέλω να βοηθήσω. Εγώ που το άκουσα, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν ένα σκληρό κείμενο. Ναι. Και ρωτώ αν είναι αυτό το κείμενο βγήκε από τους εργαζομένους, από τους εργαζομένους. Δεν θα πρέπει να είναι πιο σκληρό και να χτυπάει πιο δυνατό και να είναι πιο σύντομο. Ένα ψήφισμα πρέπει να είναι σύντομο. Ψήφισμα. Θα σας πω. Επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, υπάρχει αλληλογραφία. Εμείς αυτό το θέμα εκκρεμίζεται επί 3 χρόνια. Υπάρχει αλληλογραφία συνεχόμενη και συναντήση με το Υπουργείο Οικονομικών και με την ΕΕΠ και ο Δήμαρχος είναι γνώσης. Εσείς, σωστά το λέτε, εμφανίστηκε τώρα το ζήτημα και ίσως εσείς να πρέπει να μπείτε στη λογική τη δική μας εδώ και 3 χρόνια. Έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μέσα. Έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Λέμε να καταρτιστεί, έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε, επιτροπή να σταματήσει άμεσα και τα VLTs και να ξεκινήσουμε διάλογο, παρουσία των δημάρχων, της ΕΕΠ, εκπροσώπους των εργαζομένων για να καταρτήσουμε, ξέρετε ότι ο 2206 που διέπει τη λειτουργία των καζίνων και της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών φτιάχτηκε το 1994 από τον τότε Υπουργό Τουρισμού τον Λιβανό. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, λοιπόν, αυτός ο νόμος χρειάζεται αναμόρφωση, ξύλωμα και φτιάξουμε από την αρχή. Γιατί λειτουργούσε με συνθήκες 1994 και τώρα είμαστε 2017. Έχει βγει το διαδικτυακό στοίχημα, έχουν βγει τα VLTs, έχουν βγει πάρα πολλά. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι δηλαδή το αυστηρό που λέτε. Εμείς το δηλώσαμε στο Υπουργείο Οικονομικών ότι την επόμενη φορά που θα έρθει για ψήφισμα η Πάνιθα, του είπα ότι δεν θα είμαι εγώ ο Δραμουντάνης και ο Δήμαρχος, θα είναι και 1000 άτομα το καζίνο. Δηλαδή, καλό είναι το αυστηρό να τους το δείξουμε, δεν να τους το πούμε. Επιτοπλίστων εμείς το Δημοτικό Συμβούλιο τι θέλουμε. Θέλουμε να είναι μαζί μας το κομμάτι κύριε Πρόεδρε και να πει ναι, να γίνει διάλογος για τη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών. Ναι, να σταματήσουν τώρα τα VLTs γιατί αυτό που είπε ο Δήμαρχος έχει απόλυτο δίκιο. Είναι εθνοκτονία αυτό που θα συμβεί, δεν είναι. Οπότε, ο παράνομο τζόγο, ο οποίο υπάρχουν 250.000 παράνομα σπορτομηχανές. Εγώ δεν αντιλέγω. Λοιπόν, εγώ δεν αντιλέγω, πρόεδρε, δεν έχω αντίρρηση σε αυτά τα οποία λέτε.
Απλά προσπαθώ. Και εγώ συμφώνησα με αυτό που είπε ο κ. Παύλου και ο πρόεδρος, ότι αν είναι να μπει ένα κειμενάκι, εγώ δεν διαφωνώ να είναι. Μα δεν είναι πολύ μεγάλο, παιδιά. Μια σελίδα είναι αυτό, δηλαδή. Πρόεδρε, να κάνω δύο ερωτήσεις. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Από την εμπειρία μου, αν θέλετε, έχουμε περάσει πάρα πολλά ψηφίσματα. Έχουμε περάσει ώρες εδώ μιλώντας και αν θέλετε την αγωνία τη δική σας, την έχουμε κουβαλήσει στην πλάτη μας. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι ένα ψήφισμα πέρα τις προτάσεις, δεν λέω να μην πάνε οι προτάσεις επάνω, αλλά ένα ψήφισμα θα πρέπει να είναι ένα ψήφισμα σκληρό διαμαρτυρίας, το οποίο να προσανατολίζει ότι εκεί αυτό εμείς δεν θέλουμε εδώ, στο Λουτράκι, και από εκεί και πέρα οι προτάσεις, ας είναι ένα άλλο κείμενο το οποίο θα ακολουθήσει. Εγώ δεν έχω αντίρρηση προς Θεού, εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα και δέχομαι αυτά τα οποία λέτε. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι η άποψή μου. Εγώ βέβαια θα το ψηφίσω, αλλά μήπως θα πρέπει να γίνει πιο σκληρό. Μα από κάτι. Καλά, τον κύριο Σμακόπουλο. Καλά, τον κύριο Σμακόπουλο. Όχι, όχι, να είναι δυνατό, να είναι δυνατό. Όταν φτιάξαμε αυτό το ψήφισμα, ήταν η μεταφορά τη πάντα από υποαίρεση. Λέμε, θα γίνει, δεν θα γίνει η μεταφορά, να μην βγάλουμε ψήφισμα πάνω στον αέρα. Με τα σημερινά δεδομένα. Καλά κάνετε. Με τα σημερινά δεδομένα χρειάζεται ένα μικρό με πέντε λέξεις ψήφισμα. Με σε καμία περίπτωση να μην μετακατασταθεί το καζίνο τη Σπάρνηθα στην Αθήνα. Συμφωνείτε μαζί. Θα μας δείτε όλους απέναντι. Η καθημερινή το γράφει σήμερα. Βέβαια, όχι αυτό που λέτε εσείς και εγώ. Σήμερα που ξέρουμε ότι το προηγούμενο πέρα μιλάγαμε και λέγαμε. Να μην ανοίξουμε θέμα, να σου έγινε μπορεί να κατέβει. Πότε το μάθετε αυτό? Εχθές το βράδυ. Όλο το πρωί δεν μπορούσα να πάρει να έχουν μια συνεργασία. Πώς είστε τώρα εδώ και μου λέτε ότι πρέπει να είναι πέντε γραμμές. Δεν έχουμε κάτι στο χέρι μας. Μισό λεπτό. Μπορούμε να αποφασίσουμε ομόφωνα σε κάτι και να κάτσουμε μετά, να το τροποποιήσουμε και να το γράψουμε και να συμφωνήσουμε όλοι, διότι ο απότερος σκοπός είναι ο ίδιος. Η μετεγκατάσταση της Πάρνηθας και το άνοιγμα του ελληνικού. Μπορούμε να το ψηφίσουμε ομόφωνα και μετά να κάτσουμε να το φτιάξουμε όπως πρέπει να το φτιάξουμε. Γιατί και τα BLT στα πρώτα 4 game halls λειτουργούν ήδη στην Αθήνα. Ήδη στην Αθήνα. Ξέρεις, είναι ενεργητικά δηλαδή, ήρθαν. Κύριε Δοφινάρα, φαίνεται να ρωτήσετε κάτι. Ναι, είναι... Καλησπέρα σε όλους. Είναι δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στους δύο εκπροσώπους, τον κύριο Λογοθέτη και τον κύριο Λαμουντάνη. Και παράλληλα είναι και πρόταση. Πρώτον, εκεί που αναφέρεται στην δεύτερη σελίδα, γιατί αυτή η συμφωνία θα πρέπει να δίνει έμφαση στην παράγραφο την τέταρτη, κάνω ερώτηση, παράλληλα πρόταση, καλό θα είναι στο ψήφισμα το δεύτερο. Λέει στην ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των επίγειων και επιγραμμικών εταιριών διεξαγωγή στη γερό παιχνίου με βάση τη, θα έλεγα, όλο το υπόλοιπο κειμενάκι να παληθεί. Θα πρέπει εμείς να διεκδικούμε, όχι, άλλο λέω, στην παράγραφο εδώ πέρα να παληθεί το κομμάτι που μιλάει για κατηγοριοποιήσεις και βάζει και άλλη πιθανόν λόγια, αλλά εμείς να μείνουμε ότι θα πρέπει να είναι η φορολογία ενιαία σε όλα τα καζίνο. Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό το κάνω ερώτηση, αν το αποδέχονται, και πρόταση είναι να παληθεί αυτό το κομματάκι προς τα κάτω. Και επίσης, μία πρόταση και ερώτηση παράλληλα είναι, αν το αποδέχονται το Σωματείο Εργαζομένων, ότι πουθενά δεν αναφέρεται για διαχειριστικό έλεγχο των καζίνων. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και τι θα γίνει από αύριο, καλά είναι όλες οι συζητήσεις, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και κάποια ζητήματα τα οποία χρόνια τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ πέρα στα Δημοτικά Συμβούλια. Αν το αποδεχόσαστε αυτό, στους όρους αυτούς εδώ, να απαλληφθεί, να μείνει μόνο το ενίο, να μην μπουν τα υπόλοιπα λόγια που έχετε βάλει και να μπει ο διαχειριστικός έλεγχος. Μισό λεπτό. Καταρχάς, είπε για ενιαίο φόρο το καζίνο υγεία. Εδώ πέρα λέει, στην ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των επίγειων και επιγραμμικών εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιχνίων, να μέχρι εκεί. Να μην μπουν τα υπόλοιπα που λέει με βάση την κατηγοριοποίηση, τους επιχειρήσεις, αμυγός ηλεκτρονικού, να μην δώσει περιθώρια συζητήσεων
μήπως εδώ είναι έτσι, να το βάλουμε 8, μήπως εκεί να το βάλουμε 9 κλπ. Κλπ. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια, εφόσον είναι ενιαίο και εμείς πάμε να διεκδικήσουμε για την υποστήριξη άλλων δήμων, άλλων φορέων και ξεκινάμε κάτι σήμερα που δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι και για αύριο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αν έχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να μπουν τα επιπλέον. Είπαμε να το δούμε μετά την κουβέντα που κάνανε χτες. Είπαμε να το δούμε όλοι μαζί και να το φέρουμε στο επόμενο συμβούλιο ή έστω και τηλεφωνικό. Αν το αποδέχονται, αν αυτό. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ξαναδοχή. Θα φτιάξουν τα παιδιά μια καινούργια ανακοίνωση. Αυτό θα φτιάξουν μια καινούργια ανακοίνωση και θα σα τη δώσουμε. Σε βάσα αυτή τη δόση. Εγώ θα μου δώσω. Κύριε Πέτρο. Με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν, έχω να κάνω μία πρόταση σχετικά με τη βαρύτητα 3-4 ψήφων των βουλευτών του νομού μας. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα αυτή η κυβέρνηση έχει μια εύθραστη πλειοψηφία για οποιοδήποτε νομοσχέδιο θέλει να περάσει. Έχει 153 βουλευτές, 144 από του ΣΥΡΙΖΑ και 9 τον ΑΝΕΛ. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι εμείς μπορούμε να ενημερώσουμε την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή που είστε στη Βουλή και γνωρίζουμε την τάση ή τη γνώμη του σε ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο. Το χρήμα δεν έχει κόμματα. Δεν, το είπα για άλλη μια φορά, κύριε Πέτρο. Θα βρεθούν 250. Τα συμφέροντα δεν έχουν χρώμα. Ποιο σου είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα την ψηφίσει. Τώρα εμείς θα κάνουμε τον πόλεμο που είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Αλλά μπορεί να δείτε τη Νέα Δημοκρασία και θέλω να το ψηφίσετε. Διαφορετικά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο αν αποχωρούσε θα ήταν 150 και δεν θα ήταν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν υπήρχε τέτοια διάθεση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τα συμφέροντα είναι παντού. Άρχιο ο Χρήστος είμαι ασχολούν το υπογράφει. Εντάξει, ναι, εντάξει, δεν είναι. Ναι ο Χρήστος. Και ο κάθε Χρήστος και οι βουλευτές εδώ πέρα. Η κεντρική γραμμή τι γίνεται. Λόγω εντοπιότητας για να μας κοροϊδέψει θα το είπουμε. Καλά, τώρα να μας κοροϊδέψει τώρα δεν θέλω να το βάλω εγώ κύριε Χρήστο. Και να μας ημερώνει εδώ, να μας ημερώνει εδώ. Να περάσουμε. Κύριος Τιμής έχεις δει στο λόγο. Εγώ ησυχία παρακαλώ. Τα ψηφίσματα έχουμε βαθιά επίγνωση, κύριε Πρόεδρε, και εμπειρία πολύ πραγματικά. Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά είναι το τυπικό μέρος. Θα θυμίσω κι εγώ με τη σειρά μου τα ψηφίσματα που κάναμε με την Βόηση Διόργας, με τον Παύλο, τον Δήμαρχο, που πόσο ψήφο είχαμε φάει τότε με τα μάτια. Όμως έχουν τη βαρύτητά τους. Δεν το συζητάω αυτό. Κατά δεύτερον, θέλω να πω ότι προφανώς οι δύο πρόεδροι και τα σωματεία θα το έχουν δέσει νομικά και δεν έχω καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό ότι το έχουν δέσει. Όμως εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Το ζήτημα αυτό είναι, κατά τη δική μου άποψη, κοινωνικό, είναι νομικό ή πολιτικό. Το ερώτημα κατ' εμένα είναι βαθιά και μόνο πολιτικό. Μόνο πολιτική λύση μπορεί να δοθεί εδώ. Και θέλω να ρωτήσω τους πρόεδρους. Τι έχουν άπνοι, είναι έξω, προφανώς δεν έχουν. Θέλω να ρωτήσω, σε πολιτικό επίπεδο, τι μηνύματα μας φέρνουν. Διότι εγώ δεν πείθομαι ούτε με 1000 άτομα να πάμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, θα μας πλακώσουν τα μάτια, θα έχουμε μια παΐδια, ούτε με 2000. Είναι βαθιά πολιτικό, πρέπει να έχουμε από υπουργό και πάνω για να μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί. Αν το λουτράκι δεν έχει καζίνο. Αυτό το καταλαβαίνουμε και το έχουμε νιώσει στο φετσί μας. Άρα λοιπόν, εγώ στα ψηφίσματα δεν το συζητάμε, αυτά πρέπει να είναι ομόφωνα, έτσι πρέπει να είναι, αλλά θα πρέπει να μας πούν και τις κινήσεις που κάνουν τα σωματεία και ιδίως οι πρόεδροι και με ποια πολιτικά πρόσωπα μιλάνε. Τουλάχιστον αφού θέλουν τη βοήθειά μας, να είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα τους. Και έτσι πρέπει να είναι, και έτσι είναι χρέος μας να είμαστε δίπλα τους. Και η τοπική επιχείρηση ως έσοδο και ως για τους εργαζομένους πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται πάνω σε μια βάση πολιτική κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Γίνονται δηλαδή με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς να τους επηρεάσουμε, να ακυρώσουμε, διότι πριν λίγο ο συνάδελφος ακυρώθηκε με την έννοια ότι να πάνε δύο βουλευτές να ρίξουν την κυβέρνηση. Από την Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσουν. Εδώ συζητάμε. Θα φύγει πάνω τους 200 ψήφους στη Βουλή αν έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ δηλαδή
αν μπορούν να μας πούνε με ποιους μιλάνε, δεν θέλουμε με ονόματα ενδεχομένως να μην θέλουμε, αλλά να ξέρουμε ότι τουλάχιστον μιλάνε σε ένα ανώτατο πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο, με στελέχη εδώ, για να μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα αυτά, γιατί δυστυχώς θα βρεθούμε στην ίδια ακριβώς, στο ίδιο ακριβώς σημείο που έγινε με τη διόρυγα με τον τότε υπουργό τον Ρή. Κύριε Θημή. Θα προτιμούσαν να ήταν εδώ οι πρόεδροι, δεν ξέρω, έφυγαν, έχουν ολοκληρώσει την παρουσία τους, γιατί ήθελα να κάνω και ένα-δύο ερωτήματα που αφορούν και θα ήθελα να μου απαντήσουν πάνω στα πρώτα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς, βάσει του κειμένου που έχετε στα χέρια σας, κύριε πρόεδρε, άποψη, μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα αμέσως. Ίσως είναι και ο κύριος Μουζάκης εδώ. Ίσως και ο κύριος Μουζάκης, έτσι. Ήθελα να ρωτήσω ότι στα δύο έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει, όχι αυτό που είναι με τα φουτάκια, το δεύτερο έγγραφο και αφορά την μετεκατάσταση. Αν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο να στηρίζεται, γιατί όταν άκουσα τις ομιλίες που έκαναν τις τοποθετήσεις στη Βουλή οι δύο πρόεδροι, το ίδιο της Ομοσπονδίας και του Σωματείου, είχαν τοποθετηθεί και είχαν πει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει μετεγκατάσταση του καζίνου, απαγορευτικά δηλαδή, ισχύει βάση κάποιων νόμων οι οποίοι είχαν πάρθει το 1994, κάτι τέτοιο κατάλογο όταν κάνατε τις τοποθετήσεις στη Βουλή. Μέσα εκεί το εντοπίζετε, δηλαδή μπορούμε νομικά εμείς να σταθούμε και να πούμε ότι ξέρεις, αν πάρθει μια τέτοια απόφαση μπορεί να τη ρίξει οποιοδήποτε νομικός πηγαίνοντας σε ένα δικαστήριο ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν είναι γραμμένο μέσα και αν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί πηγαίνοντας παραπέρα πιστεύω ότι αυτό που έχει υποθεί από όλους, ότι τα οικονομικά συμφέροντα στη σημερινή εποχή είναι τέτοια και τόσο μεγάλα, τα οποία δεν ανατρέπονται έτσι εύκολα. Και με ένα ψηφίσματα και δύο-τρεις τοποθετήσεις και με έναν αγώνα 1.000 ατόμων και 1.500 έξω από τη Βουλή και οποιαδήποτε Βουλή. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι απέναντι σε αυτό και εγώ είμαι μαζί με όποιον, με όλους όσους αποφασίσουν να κατέβουν στο πεζοδρόμιο και έπρεπε να είχαμε κατέβει εδώ και 6-7 χρόνια όσο διαρκεί, όσο διαρκεί αυτός ο βιασμός και οι ασέλγειες βάρος των εργαζομένων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχει προηγηθεί πολύ περισσότερο πριν, δηλαδή πάνω από δεκαετία και 20ετία για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς και δεν διεκδικώ Δάφνες, δυστυχώς δεν είμαι αυτή την περίπτωση, οι οποίοι από αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την τελευταία εξαετία, γιατί είμαστε πάρα πολλοί όσοι χάσαμε τις δουλειές μας και δεν ίδρωσε κανενός ταυτή. Δεν τους ενδιαφέρει τους πολιτικούς και αυτούς που βγαίνουν κάθε τόσο βουλευτές και αλλάζουν σαν τα που κάνουν σε κάθε φορά και οι κυβερνήσεις που αλλάζουν, αν εμείς χάσαμε τη δουλειά μας. Ποσός τους ενδιαφέρει και τι τραβάει η κοινωνία και τι γίνεται στον τόπο μας. Αυτοί παίρνουν αποφάσεις, θα πάνε στα φρουτάκια. Φράγκο δεν έχουμε στη τσέπη μας. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος απαντώντας στο Γεωργίου εδώ ότι το 1 ευρώ θα πάνε να το παίξει στο φρουτάκι της Τσιρκάς, θα πάνε να το παίξει. Από αυτό θα έχουν κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει αν δεν έχει ψωμί να φας ταυτόχρονα στην Παναγία και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή υπάρχουν συσίτια. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Δεν τους αγγίζει καν. Εμείς τι κάνουμε από ένα σημείο και πέρα. Και ποια είναι η αντίδραση δική μας. Γιατί λέω και πάλι, γίνεται κατά εξακολούθηση τα τελευταία χρόνια. Και η συμμετοχή δική μας είναι με το να μην μετέχουμε, να μην αντιδρούμε όλο αυτό το διάστημα και να καθόμαστε και να ακούμε αποφάσεις επί των αποφάσεων, φορολογίες καινούργιες, κατέβασμα το φορολόγιο του, έπαιρνε στις 15.000, στο πήγαν στις 10 να παίρνει, στις 6.000 να παίρνει ο ένας πιτσιρικάς και το πήγαν το αφορολόγιο του στο 0 το πηγαίνουμε. Μας βάλουν σε μια διαδικασία να πηγαίνουν μέσω των τραπεζών, οι οποίες τράπεζες, αυτά που εσύ τους δανείζεις όλα αυτά τα χρόνια, μας ζήτησαν από το καλοκαίρι το προηγούμενο να μας δίνουν 60 ευρώ την ημέρα πίσω. Τα λεφτά που τους δανείσαμε εμείς, που έχουμε δανείσει εμείς, όταν πας και κάνεις μια κατάθεση, τι είσαι, δανείζεις μια τράπεζα, έτσι. Και μας είπαν, πήραν απόφαση και δεν μιλάει κανένας μας. Καθόμαστε σακώτες όλοι. Μας λέει η τράπεζα ότι εγώ θα σου δίνω 60 ευρώ την ημέρα. Και λέμε, οκ, 60-60, 420 την εβδομάδα. Πάμε εκεί. Του έχω βάλει εγώ ένα 1.000 κατάθεση, από μένα ζει η τράπεζα, πέρα από αυτά που μας φάγανε όλο το διάστημα για να κεφαλοποιήσει των τραπεζών, όταν τα δύο μεγάλα κόμματα που καθόμαστε εμείς και συζητάμε εδώ έχουν πάρει 400-500 εκατομμύρια περίπου δάνεια από τις τράπεζες, και κανένας δεν έχει γυρίσει τίποτα. Και εμάς μας κυνηγάνε τον ένα πίσω από τον άλλον. Τι καθόμαστε και συζητάμε εδώ τώρα. Γιατί πράγμα. Τι απόφαση να βγάλουμε.
Και τι θα κάνετε εσείς σαν εργαζομένοι? Να σας πω και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Πρωτογενείς επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής τις διέλυσαν. Τι είναι το καζίνο? Δεν έχω κάτι με τα παιδιά που είναι εκεί, εργαζόμενοι και οτιδήποτε άλλο. Παράγει κάτι το οποίο είναι, χρησιμεύει σε κάτι στην κοινωνία? Όχι. Το πλούτο που περισσεύει, αν είμαστε καλά όλοι μας, θα πάμε να το παίξουμε εκεί και να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και να υπάρχει δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Εδώ καταστρέψανε πρωτογενείς εταιρείες και παραγωγές. Μας διαλύσανε. Κύριε Δαμβάν, τι θέλετε να... και μετά θα... Εντάξει, λίγο. Και εμείς έχουμε βιώσει ο παιδιόν την κρίση και πολύ άσχημα μάλιστα. Κρατούμε όσο μπορούμε να έχουμε ένα σεβαστό μισθό στο καζίνο παρά την πτώση που υπάρχει. Παλεύουμε, απειλούμε, απεργούσαμε κάποτε. Σαν τα μέσα στην ανεργία. Κύριε Δραμουντάνη, να ρωτήσω, επί του θέματος έχουμε κάτι, γιατί τώρα δεν θα ανοίξω εγώ τώρα γενικότερα συζήτηση. Ειλικρινά μιλάω, γιατί την προηγούμενη φορά αυτό κάναμε το προσφυγικό, ανοίγαμε τα, επί του θέματος. Να προσθέσουμε κάτι, να αφαιρέσουμε κάτι. Όχι, όπως είναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κατεβαίνοντας κάτω υπάρχει, επί το κλείνουμε. Θα με κλείνουμε, κλείνουμε. Είναι σαν να σου ανοίγει καζίνο στην Ελλάδα. Τα όπλα που έχουμε είναι εξής. Λέει, ενώ τώρα τα καζίνο λέει πού θα ανοίξουνε, θα αυτό λέει πού δεν θα ανοίξει. Λέει, θα γίνει στο νομό Αττικής εκτός ορίων Δήμου Αθηναίου. Δηλαδή, μπορεί να το φτιάξει απέναντι από το Ελληνικού. Μπορεί να πάει και γυναίκα. Στο νέο ψυχικό θα πάει, μέσα στην Κηφισία. Πέρα από αυτό, δύο. Τι λες τώρα? Δύο, δεν θα πάει. Τα όρια αυτή που είναι στο Ελληνικού. Όταν πήρε η Χάγια το καζίνο της Πάμιθας και μειοδότησε το καζίνο του Τρακίου, θα βγουν από την κουσί μας, εγώ ανοίξερα ότι θα έπαιρνε σε 10 χρόνια το καζίνο στην πόλη, θα έπαιρνε 500 εκατομμύρια. Θα πάει η μεγάλη δικαστήρια και θα διευρύνει κεφάλαια. Το τρίτο, το επιχείρημα είναι το εξής. Ότι πήρε το καζίνο της Πάμιθας, τη Χάγια. Το πρώτο, το τρίτο, το τρία, όχι. Το τρία. Ανάλαβε μερικά πράγματα, μερικές υποχρεώσεις. Να φτιάξει οξυγόνια πάνω στο βουνό, να φτιάξει ξενοδοχείο πάνω στο καζίνο, να φτιάξει το τελεφερίκ. Από όλα αυτά που έκανε, που ανάλαβε να φτιάξει, έκανε μόνο το τελεφερίκ. Χαλιόλα με την μέρα πέρα. Έκανε και το πάρκι του πάρκι. Εντάξει. Για να το βάλω να έκανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τι βόλευε για σπουδά. Από εκεί και πέρα. Δεν ήταν εντάξει στι υποχρεώσει να μένει το δημόσιο. Τι έλεγε η συμφωνία. Αν από το 3 και για μία δεκαετία ανοίξει άλλο καζίνο στην Αθήνα ή θα πάρει χρήματα σε ρήτρα η Πάρνηθα, αναλογώ ποσό ποια χρονιά θα γίνει, ή θα κατέβει κάπου. Το 2013 τελείωσε. Μέσα το 2013 που έλεγε η συμφωνία, στη δεκαετία πάνω, δεν έχει κανένα καζίνο στην Αθήνα. Άρα για ποιο λόγο επιδιώκει να κατέβει τώρα στην Αθήνα? Το ελληνικό, αλλά αν θα ανοίξει, ανοίξει σε μερικά χρόνια. Τότε ας το δούνε. Τότε ας το δούνε. Αν θα κάνει πάλι. Το άλλο. Λέει η κυβέρνηση ότι θέλει να ανοίξει καζίνο στο ελληνικό. Αν το Μομπαρνές κατέβει κάτω με 0 ευρώ υπέρ του δημοσίου, το καζίνο του ελληνικού, αν άξιζε 100 εκατομμύρια για έδειά του, δεν αξίζει ούτε 10. Όλα θα έχει άλλο δικαίωμα να το πάει απέναντι με αυτόν. Είναι πολλά πράγματα στη μέση, τα οποία και γι' αυτό που φοβόμαστε ότι δεν θα γίνει διαβούλευση, γιατί όλα αυτά και άλλα πολλά που έχουμε θα υποθούν σε μία διαβούλευση και αναγκαστικά δεν θα πούμε ούτε οι βουλευτές να αντιδράσουν. Και για να μην τα καταχρούμε όλα, την προηγούμενη φορά το μάθαμε στο παραπέντε με τον Γιάννη πηγαίνοντας στην Αθήνα, οι βουλευτές του νομού και οι τέσσερις και ο συνάδελφος από τη Ξάνθη σταθήκανε στο πλευρό δικό μας, δημιουργήθηκαν χωρίς εταιρεία και χωρίς να ξέρουν δίπλα. Βγαίνοντας στην Αθήνα, δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Και μου λέει ο κύριος Δήμας, σας καλώ, μου λέει, θα σας έχω καλέσει μου λέει στην Βουλή, μιλάτε για την κατάσταση της Πάρνηθας. Τι στην Αθήνα. Αυτή είναι. Πιστεύω. Και οι βουλευτές μου θα σταθούν και πάλι με το μέρο μας. Δεν θα παραπέμπει. Και πιστεύω ότι αν υπάρχει μία αντίβαση ψηφίσματα τα οποία θα καλυφθούν στην πολιτική οικονομικών και γίνει ένας συντονισμένος αγώνας, δεν θα τολμήσει ο Υπουργός να βάλει διάταξη σε κάποιο νομοσχέδιο για να κατεβάσει κάποιο την πάλι. Κύριε Πρωτοπαπά.
μιλήσουμε τώρα. Όχι. Και προχτές καλό είναι να τελειώνουμε. Είπαμε αυτό το ψήφισμα να τελειώνουμε, μια και καλή, και αν τυχόν χρειάζεται μια διόρθωση στο ψήφισμα, να το δούμε με τις τελευταίες εξελίξεις και να τελειώνουμε. Ίσως είναι και μια ευκαιρία λιγάκι να κάνουμε και αν θέλετε και την αυτοκριτική μας απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται. Μαρία μου, τώρα πάμε για το... Ένα λεπτό. Αφήστε με λίγο. Λοιπόν, δεν μπορώ με τίποτα εδώ πέρα να ακούω για οικονομικά συμφέροντα. Λες και εμείς είμαστε κάτι άλλο από αυτούς εκεί πάνω. Ειλικρινά μιλάω. Και δεν μπορώ να καταλάβω ότι οι βουλευτές είτε είναι της κυβέρνησης είτε είναι της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν τη δύναμη να επέμβουν στα υπουργεία. Σας παρακαλώ πολύ, τότε είμαστε έρμεοι της κατάστασης στην οποία ζούμε. Και ευθυνόμαστε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν όχι, δεν θέλω να το καταλάβω τώρα. Απλά προσπαθώ να βρω ανθρώπους οι οποίοι είναι σύμμαχοι σε έναν αγώνα κατά αυτών οι οποίοι τους ψηφίζουμε και μας επιβάλλουν ότι μας επιβάλλουν. Εγώ δεν το δέχομαι με τίποτα, συνάδελφοι και κύριε πρόεδρε, αύριο να έρθουν να μου πούν ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για την τύχη του καζίνο Λουτρακίου. Θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Εάν λοιπόν οι εργαζόμενοι έχουν οποιαδήποτε ενημέρωση, θα πρέπει από αύριο το πρωί να είμαστε έτοιμοι και όχι να πάμε 1000-2000 να διαλύσουμε τα πάντα. Θα μου πείτε μιλάμε με τραμπουκισμό? Όχι. Όπως μιλάνε τη γλώσσα την πολιτισμένη κάποιοι, εμείς θα μιλήσουμε την άλλη γλώσσα. Αν θέλετε. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ, συγγνώμη, μνημόνια να ψηφίζουν, δεν φταίει κανένας. Δεν φταίει κανένας και εμείς καθόμαστε εδώ και δεχόμαστε. Εδώ το ψωμί του εργαζόμενου στο Λουτράκι να δεχτώ να το πάρει οποιοδήποτε υπουργός. Ο οποίος από ποιο βγαίνει. Από ποιο βγαίνει. Να πάει στα σπίτια τους αν δεν είναι ικανή. Ο υπουργός μπορεί να αν θέλετε είναι μία. Ειλικρινά σου μιλάω. Να βρουν ισορροπίες, να μην κινδυνεύσει ούτε το ψωμί του εργαζόμενου της Πάρνηθας, ούτε το ψωμί, συγγνώμη πρόεδρε. Να βρουν ισορροπίες, μπορούν να βρουν. Είπατε, υπόθηκαν συμφέροντα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να βρουν ισορροπίες, να διατηρήσουν και το ψωμί του εργαζόμενου της Πάρνηθας και το ψωμί του εργαζομένου του Λουτρακίου. Εντάξει. Το πώς θα το βρουν, αν είναι ικανοί να μείνουν, αν δεν είναι να πάνε στα σπίτια τους. Δηλαδή θα πρέπει να τα κλείνουμε, να λέμε όλα ωραία και δεν τελειώνουμε, σημαντικά θέματα αυτά. Κύριε Παύλου, γνωστό ότι η ισχύ εν διένωση. Τι θέλω να πω. Ξεχωριστές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων νομίζω θα επιτευχθεί. Σκεφτείτε να γίνει μια κοινή συνεδρίαση όλων των δημοτικών συμβουλίων στην πρωτεύουσα του νομού. Δηλαδή, μιλήστε με τον πνευματικό και κανονίστε το θέατρο που έχει μέσα στο δημαρχείο να βρεθούν όλα τα δημοτικά συμβούλια του νομού. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να κληθούν εκεί όλοι οι βουλευτές, να κληθούν τα κομματικά όργανα στο νομό και η περιφέρεια. Αυτό πήγα να πω. Να γίνει δηλαδή μία απόφαση παγκορινθιακή να μιλήσουν αυτοί που θα προγραμματιστούν να μιλήσουν και όχι ο καθένας για... Εντάξει, τώρα θα μου πεις θα κόψεις δύο, κάνεις αυτό, θα κόψεις το λόγο. Όχι, αλλά πρέπει να είναι προσεγμένη αυτή η συγκέντρωση για να μπορέσει να ταρακουνηθεί λίγο το θέμα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ διαφορετικά αυτό να περάσει και με τα κανάλια, να περάσει και να γίνει δηλαδή ένα παγκορινθιακό θέμα και περιφερειακό. Όχι μία εδώ και μία εκεί. Καταλαβαίνω. Να το δούμε, όχι, να ολοκληρώσουμε, ναι. Όχι, να πάρουμε την απόφαση εδώ με το συγκεκριμένο. Εντάξει, θεωρώ ότι το εξαντλήθηκε το θέμα. Έτσι. Και αν κάτι τροποποιηθεί. Και αν κάτι θέλουμε να συνεργαστούμε και με τους δημοτικούς συμβούλους, κάτι αν θέλει να προσθέσουμε κάτι άλλο μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το καιροποιούμε και δεν έχουμε χρόνο ούτε ώρα. Ναι, ναι. Και να δούμε και αυτό που είπε ο κύριος Παύλου. Σκεφτείτε το, κάνετε πρόταση. Ο κύριος Δήμαρχος να κάνει τις ανάλογες. Λοιπόν, και ομόφωνα. Μία διευκρίνηση το βάζω και εδώ. Στη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μεν με το δε που ακούγονται εδώ αφαίνονται, έτσι. Εγώ δεν συμμετάσχω, λαϊκή συσπήρωση.
Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνουμε, κύριε Σημαντοπούλε. Και το είπε και η κυρία Πρωτόπαπα, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι του καζίνου. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους εδώ που συμπάρχουν. Ενδιαφερόμαστε το ίδιο. Δεν είναι να ψοφήσει κάτι κάτι γείτονα. Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύουσε. Δεν είναι. Είναι όλο το καζίνο της Ελλάδας. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε να πω κάτι εκτός μικρόφωνο. Αύριο κλείνει το αυτό. Ξέρετε τι θέλω. Αυτοί οι 1300 δεν εννοώ τα 100 μεγαλοστελέχη, δεν με ενδιαφέρουν οι κοινωνικοί. Ας φτιαχτούν 2-3 πέντε. Ας φτιαχτούν, τι να πείτε. Μισό λεπτό. Τα μεγαλοστελέχη της εταιρείας είναι μεγαλοστελέχη της εταιρείας. Τα πείτε. Λοιπόν, ας πει η κυβέρνηση ότι στη θέση για αυτές τις θέσεις εργασίας θα ανοίξω 2-3-5 λεπτά για να βρουν δουλειά. Αυτό δεν είναι μικρό. Απλά πράγματα. Αυτό λέω με λίγα λόγια. Αυτό είναι. Λοιπόν, ομόφωνα.